Είναι Πέμπτη, οι νέες ταινίες είναι εδώ και ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος επίσης μαζί με τις ταινίες. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Τι θα δούμε. Πάμε λίγο μία. Τι θα δούμε. Θα δούμε ό,τι θα προλάβουμε να δούμε τώρα. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με την καινούργια έκδοση που βγαίνει από τους άντρες με τα μαύρα, η παγκόσμια απειλή. Γιατί είναι από τα franchise τα οποία καταφέρνουν με κάποιο τρόπο να τα μπουστάρουν διαφορετικά και αυτό έχει αρκετή πλάκα. Δηλαδή σε μια νέα γενιά που δεν έχει βιώσει τις πρώτες ταινίες τη στιγμή που βγαίναν, που ήταν αρκετά πρωτοποριακές, αρκετά έξυπνες, πολύ δροσερές και δημιουργικές. Κάνουν λοιπόν μια καινούργια αναβάθμιση σε αυτό το είδος. Ας δούμε ένα βίντεο με κάποια μικρά αποσπάσματα από την πρεμιέρα της ταινίας και ας επανέλθουμε. We are a rumor, recognizable only as déjà vu and dismissed just as quickly. We are the best kept secret in the universe. I know. I want in. I was really encouraged by the enthusiasm around the films and the, you know, the built-in sort of fan base, I guess. You know, I was certainly a fan myself, but every time I brought up the film to people, there was just, as you say, such a, you know, such an excitement about, you know, what this next chapter could be. You erased my parents' memories, but you didn't get mine. It took me 20 years to find you. How many people can say that? I think the original films are so genius, and the truth is they just hold up. They still manage to feel really modern. I think they did something at the time with the genre that no other films were doing. They have such a distinct tone. Be done. Are you suggesting that we try the most powerful weapon in the galaxy for fun? Do it. Press the button. Turn it up if you want. Πολύ γρήγορα λοιπόν να πάμε στην επόμενη ταινία μας, το Booksmart, που είναι για τα σπασικλάκια τα οποία τα αγαπάμε ιδιαίτερα. Όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει λοιπόν τα χρόνια του σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, σχολείο και συνειδητοποιείται ότι όντως τελείωσαν τα φοιτητικά χρόνια και δεν έχει απολαύσει καμία στιγμή, την τελευταία ημέρα αποφασίζει να τα σπάσει. Με τέτοια χιουμοριστική διάθεση, λίγο χοντροκομμένα αστεία, αλλά δροσερή ματιά πάνω στα θέματα τα οποία άπτονται τη μετεφηβεία και όλων των δυσκολιών που αυτό μπορεί να φέρει στο προσκήνιο. Είναι η επόμενη λοιπόν ταινία που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του South by Southwest. Και θα δείτε κάποια μικρά. Booksmart. 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 Κάτι έγινε με το Booksmart. Με το Booksmart, ίσως γιατί το είπαμε λάθος. Περιμένα να το ακούσουν σωστά. Booksmart λοιπόν. And this is really evidence of believing in your dreams. I mean, to not to sound overly earnest, but it's really true. It is all about commitment and really kind of going for it. I mean, all of this is evidence of what happens when you just kind of leap in and commit 100% and give your heart to something. You really can't fail in any real way if you give all of your heart to something. So this film has been my everything for a couple of years, and to premiere here is a dream come true. Don't say we're having a date night. Why? It's funny your parents think we're boning. What you two have is special. Mm-hmm. We are going to show each other how much we care about each other. We'll probably just do a Korean face mask. I don't need to know all the words. Έτσι μια πολύ ωραία γρήγορη γεύση. Θα πούμε όμως ότι επειδή θέλουμε το κοινό μας να απολαμβάνει κινηματογράφο στο σωστό χώρο, ναι, θα γίνει λοιπόν μια πολύ ιδιαίτερη προβολή ακριβώς λόγω του χαρακτήρα της. Η ταινία λοιπόν αόρατη θα προβληθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα σε μια ειδική προβολή σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς. Η ταινία μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που είναι οι άστεγοι. Με χιουμοριστική όμως διάθεση, όπως μόνο οι Γάλλοι μπορούν να κάνουν τέτοια θέματα και να τα φέρουν στην επιφάνεια, θα δούμε την ιστορία ενός χώρου φιλοξενίας άστεγων γυναικών, οι οποίες θα μάθουν το ότι σύντομα αυτό πρόκειται να κλείσει. Αυτές οι γυναίκες με ικανότητες οι οποίες ξεπερνούν τα όρια της ηθικής, μαζί με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, θα προσπαθούν να βρουν μια λύση για να μπορέσουν να ενταχθούν κανονικά στην κοινωνία ή να βρεθεί μια καινούρια μονάδα ή να κρατήσουν το χώρο. Αυτό είναι το μυστικό λοιπόν. Θα απολαύσετε την ταινία. Αρκετή τυχερή από εσάς. Μπορείτε να παρακολουθήσετε λοιπόν την ταινία. 20 διπλές προσκλήσεις. Ξέρετε τον τρόπο. Φωτεινή. Στο inbox, στη σελίδα μας στο Facebook, άλλη διάσταση μπείτε.
Στείλτε μας μήνυμα, πείτε ότι θέλετε να διεκδικήσετε μία από τις προσκλήσεις αυτές. Και να απολαύσετε λοιπόν την ταινία μέσα στις επόμενες μέρες. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι πληροφορίες με προσωπικό μήνυμα σε όσους. Με προσωπικό είναι μήνυμα, έτσι, για να αποφύγουμε τα παρατράγουδα. Τα λέτε πολύ σωστά. Ας πάμε όμως και σε κάτι το οποίο έχει μια οσκαρική διάθεση. Όταν δηλαδή ο Φλάκλι είχε κάνει την παρουσίαση στα Όσκαρ με αυτό το μοναδικό Ιρλανδικό μπάλο, όπως τον είχε πει τότε μάλιστα και ο παρουσιαστής της μετάδοσης στα ελληνικά, αστειευόμενος και αρκετά πετυχημένο για να δώσουμε μια πρώτη εικόνα. Όσο θα βλέπουμε λοιπόν λίγα πλάνα από το Lord of Dance, το οποίο έρχεται στην Αθήνα μετά από 12 χρόνια ξανά, να θυμίσουμε το ότι αυτή την Τετάρτη θα είναι για μία και μοναδική βραδιά εδώ για να απολαύσουμε τον χορό όπως δύσκολα μπορεί να τον απολαύσει κάποιος σε άλλο χώρο. Με πολύ πολύ κέφι και αρκετή ζωντάνια. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και ολοκληρώνουμε λοιπόν με το τελευταίο μας βιντεάκι. Άλλο, παιδιά, κι άλλο, Αλέξανδρος. Φυσικά, είπαμε να σας προτείνουμε και μια ταινία με μια αποκλειστική συνέντευξη από μια πολύ μεγάλη ντάμα του κινηματογράφου. Red Joan, λοιπόν, η Judy Dench, μια ηθοποιό που έχουμε αγαπήσει και από τις εμπορικές και τις λιγότερο εμπορικές της ταινίες, με μεγάλη σοβαρότητα και παρουσία δυναμική στο θέατρο και στον κινηματογράφο, επιστρέφει με την κόκκινη Joan. Ταινία που έκανε την πρεμιέρα της στο φεστιβάλ του Τορόντο, μετά στο Σαν Σεμπαστιάν και στο φεστιβάλ της Ζυρίχης. Την συνάντησα προσωπικά στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να σας αποχαιρετήσω. Η ταινία αυτή βγαίνει πρώτη εβδομάδα Ιουλίου. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. I did what I did, not to make money, but to help prevent the defeat. Αυτή είναι η φωνή της πραγματικής Joan Elizabeth Stanley, της γυναίκας που ενέπνευσε την ηρωίδα που υποδίεται η Judy Dench στην ταινία «Η κόκκινη Joan». Joan Elizabeth Stanley. Special branch. What's going on? You have been charged with 27 breaches of the Official Secrets Act. You must come with us now. Well, there's a huge rise of patriotism in all around the world nowadays, but the so-called patriots, let's face it, they are racist to whatever is foreign. I would like your thoughts on that, and what do you think that makes a good patriot? Oh, my word. I think there's something... To be patriotic is excellent. I think there can also be something quite dangerous in it. If it excludes... This is a huge question of now, of course, of the time. If it completely excludes other people and other countries, if your patriotism somehow outweighs anything, any compassion you might feel to another country and the people who live there, then I would count it to be wrong. There is a degree of patriotism that I think we all feel and is right, but beyond that, I think it can be quite dangerous. There's a phrase, isn't there, my country right or wrong? And I think what Judy is saying is, when it gets to the point of saying, my country, even if my country is wrong, then that's wrong. I haven't done it.